Καλημέρα σας. Εγώ ήρθα εδώ σήμερα. Πιστεύω ότι δεν χρειάζεται να πω η κυρία Νικολά που είπε για τη σπουδαιότητα αυτού του έργου. Δεν θα πω πάρα πολλά πάνω σε αυτό το θέμα, γιατί πιστεύω είναι κατανοητό από όλους. Σε μια περιοχή με 40, ειδικά στο νομό μας, που δεν υπάρχει θάλασσα σε άλλο δήμο, με 40 χιλιόμετρα παραλία, το να αναβαθμίσεις το λιμάνι του παραλίου Άστρους είναι, πιστεύω, κατανοητό από όλους τι σημαίνει για αυτή την περιοχή, τι σημαίνει για τον τουρισμό αυτής της περιοχής και του νομού μας και της περιφέρειας γενικότερα. Εγώ θα σταθώ σε ορισμένα πράγματα που θεωρώ αναγκαίο να τα γνωρίζετε σήμερα. Για το έργο αυτό, δεκαετίες τώρα, παλεύαμε σαν κοινωνία να το προχωρήσουμε. Εμείς ως Δημοτική Αρχή, από την ημέρα που αναλάβαμε, από το Μάρτιο του 2011, ξεκινήσαμε αυτά τα λίγα που είχαν γίνει μέχρι τότε, πάρα πολύ ελάχιστα, μία προμελέτη υπήρχε. Δουλέψαμε σκληρά για ένα περίπου χρόνο και καταφέραμε η πρώτη δημοπρασία, για να γνωρίζετε, θα γινόταν το Μάρτιο του 2012. Η πρώτη δημοπρασία. Δηλαδή το έργο θα δημοπρατεί το στις 15 Μάρτιο. Καταφέραμε μέσα σε ένα χρόνο να κάνουμε δουλειά χρόνων πολλών, τα καταφέραμε όμως και φτάσαμε να δημοπρατηθεί στις 15 του Μάρτιο. Δυστυχώς, και ενώ έτρεχε η προθεσμία των 52 ημερών για να δημοπρατηθεί, ήρθε η θεομηνία, η οποία μας έκανε ζημιά στις ήδη υπάρχουσες εγκαταστάσεις. Δεν υπήρχε άλλος τρόπος από το να αποκαταστήσουμε τη ζημιά. Η ζημιά είναι το Φλεβάρι περίπου και είχαμε προθεσμία μέχρι τις 39, αλλιώς το έργο θα πεντασόταν, να αποκαταστήσουμε τη ζημιά για να προχωρήσει η δημοπρασία. Γιατί σταμάτησε τότε η διαχειριστική αρχή, εφόσον είχε γίνει αυτή η ζημιά, σταμάτησε τη διαδικασία της δημοπράτησης. Τα καταφέραμε και εκεί. Εδώ όμως θέλω να τονίσω κάτι.